Σήμερα έχουμε κοντά μας την βουλεύτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Διαμάντο Μανολάκου, καθώς τα γεγονότα στη Νέα Φιλαδέλφεια με την δολοφονία του Έλληνα οπαδού, του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη, έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις και η κυρία Μανολάκου είναι κοντά μας γιατί έκανε μία σειρά καταγγελιών εχθές και θα θέλαμε πάρα πολύ να της δώσουμε τον χρόνο να μας μιλήσει περισσότερο για αυτές. Κυρία Μανολάκου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και καλημέρα και σε όσους μας ακούνε. Βεβαίως το καλοκαιράκι που λέει και το τραγούδι είναι για να ζει κανείς και να το απολαμβάνει χαλαρά και όχι να γεμίζει οργή και αγανάκτηση με αυτά που έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όπως επίσης και το ποδόσφαιρο, κυρία Μανολάκου. Βεβαίως, χαρά σου δίνει, χαρά όταν είναι ναι, πραγματικά φιλαθλό το πνεύμα και η δράση του. Κυρία Μανολάκου, και να ξεκινήσουμε με αυτά που αναφέρατε σχετικά με την καταδρομή, ας το πούμε έτσι, με την επιδρομή των Κροατών νεοναζί στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, κάνατε λόγο για εγκληματική ανοχή από την πλευρά της κυβέρνησης και θα ήθελα πάρα πολύ να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε με αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, τα ίδια τα γεγονότα αυτό το πιστοποιούν. Φυσικά το κράτος δεν είναι ούτε ανίκανο ούτε ανήμπορο, ούτε πιάστηκε στον ύπνο, δεν ξαφνιάστηκε, ήξερε γιατί είχε ενημερωθεί. Και το λέω γιατί δεν μπορεί να ξεμπερδεύει με το ξύλωμα κάποιων αξιωματούχων και να λέει η ζωή συνεχίζεται. Πώς? Με το να περιμένουμε το επόμενο θύμα. Και λέω ότι δεν ξαφνιάστηκαν, ούτε είναι ανίκανοι, γιατί τους βλέπουμε όταν οι αγρότες κλείνουν τους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος και τις χαμηλές τιμές και να αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, πώς επεμβαίνουν. Ή όταν εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για την απληρωσιά και ζητάνε δεδουλευμένα. Ή ξέρετε, εμείς στον Πειραιά έχουμε και πολύ πείρα και από τα εργατικά συνδικάτα και στην Κόσκο και στην Αυπηγοεπισκευή που πάνε και κάνουν το μεροκάματο του τρόμου και δυστυχώς είναι καθημερινές σχεδόν οι τραυματισμοί και πολύ συχνά και οι νεκροί. Δεν θα διαμαρτυρηθούν. Και εκεί βλέπουμε τα ΜΑΤ να έρχονται που να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εφοπλιστών, των μεγαλοεπιχειρηματιών κλπ. Άρα το κράτος είναι ταξικό. Και αν θέλετε, αυτή είναι η πολιτική που οπλίζει τα χέρια δολοφόνων φασιστών, ανεχόμενη τη δράση τους. Γιατί δηλαδή είναι ταχύτατο στα σχέδια του κεφαλαίου και προκλητικά αργό στις λαϊκές ανάγκες και στην απέτηση του λαού να προστατέψει τη ζωή του. Εδώ θα σας πω κάτι. Είναι η περίοδος που έχει ανακοινωθεί ότι ο Υπουργός Εργασίας θα φέρει ένα νέο νόμο έκτρωμα που θα ποινικοποιεί και τη συνδικαλιστική δράση όταν ετοιμάζεται πετυχημένη απεργία. Γιατί θα δείτε πόσα μάτια θα στείλουν εκεί. Γιατί δεν θέλουν να χάσει κάθε μεγάλο επιχειρηματίας υπεραξία κέρδος που βγάζει από τον εργαζόμενο. Γιατί όμως θα διαμαρτυρηθούν και ήδη ξεκινήσανε διαμαρτυρίες οι εργαζόμενοι, γιατί δεν θέλουν να ζουν σαν δούλοι στον 21ο αιώνα. Άρα λοιπόν εμείς όταν λέμε υπήρξε εγκληματική ανοχή και βαριές ευθύνες στην κυβέρνηση, το πιστοποιούν και οι εξελίξεις όταν βλέπουμε και στο σημερινό τύπο να, όχι μόνο να προσπαθούν να τα κουκουλώσουν, αλλά ταυτόχρονα να έχουν δημοσιοποιηθεί όλες οι εντολές που δίνανε μέσα από την αστυνομία. Ποιες ήταν αυτές οι εντολές? Ουσιαστικά να παρακολουθούν διακριτικά τους δολοφόνους ακόμα μέχρι και τη στιγμή που είχε ξεκινήσει η επίθεσή τους. Και μπορεί να θέλει η κυβέρνηση να δικαιολογηθεί ότι είναι οπαδική βία, αλλά δεν είναι αλήθεια. Το πιστοποιούν όλα τα στοιχεία.
Ήδη η κροάτικη αστυνομία μιλούσε για επικίνδυνα στοιχεία που έρχονται προς την Ελλάδα. Το Μαυροβούνιο και η αστυνομία του έστελνε συγκεκριμένα νούμερα στα αυτοκίνητα. Πολλές κλήσεις γίνανε και στην Ελλάδα και από τη Στασή και από άλλους που τους βλέπανε, αφού περάσανε ακόμα και μέσα από μικρά στενά για να... Γιατί είχαν αδελφοποιημένα στοιχεία, φασίστες, γιατί έχουν το μανδύα και καλύπτονται και στην χώρα μας. Και στη χώρα μας και στην Αθήνα. Και στη χώρα μας μιλάω για τους σαφές, ναι, ναι, για τους, για τους Έλληνες φασίστες μιλάω, που έχουν πάει και έχουν βρει καταφύγιο μέσα από τη φανέλα ομάδων. Όμως το οπαδικό κίνημα πρέπει να τους αποβάλει. Είναι οπαδοί νεοναζί. Συντονίζονται μεταξύ τους, εξοπλίζονται, ταξιδεύουν χιλιόμετρα, σκοτώνουν. Και λέω, τα αναφέρω όλα αυτά γιατί βλέπουμε ότι η αστυνομία ήταν ενημερωμένη πολλαπλώς μέχρι σήμερα και τα δελτία που στέλνανε έχουν δημοσιοποιηθεί. Βεβαίως, ήταν ενημερωμένοι ακόμα και για αριθμούς οχημάτων, 25 οχημάτων τα οποία έχουν περάσει από τα σύνορα του Μαυροβουνίου, κατευθύνονται στην Αλβανία, με οπαδούς της Δυναμό Ζάγκρεπ και το πιθανότερο είναι να μπουν στην Ελλάδα όπως και έγινε. Ωστόσο, κυρία Μανολάκου, ήθελα να σας ρωτήσω ειδικά για το ναζιστικό, την ναζιστική ιδεολογία που είναι γνωστό ότι έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να παίξει ρόλο όσον αφορά τις διώξεις που θα αντιμετωπίσουν από την ελληνική δικαιοσύνη? Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι το κράτος και το σάπιο σύστημα του κέρδους και της εκμετάλλευσης χαϊδεύει τον φασισμό επειδή τον χρειάζεται. Και τον χρειάζεται σαν εφεδρεία απέναντι σε εργαζόμενους και σε λαϊκά στρώματα. Άρα υποθάλπονται και αξιοποιούνται σε οπαδικούς στρατούς για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Συνεπώς ο λαός δεν έχει τίποτε να περιμένει, γι' αυτό θα πρέπει να τους απομονώσει και θα πρέπει να είναι οργανωμένοι στο να τους αντιμετωπίζουν. Είναι θέμα όλης της κοινωνίας, αλλά είναι και θέμα του οπαδικού κινήματος. Κύριε Μανολάκου, εσάς σας ικανοποιεί η απομάκρυνση των 7 αξιωματικών της αστυνομίας ή θέλετε και περαιτέρω απομακρύνσεις ή και την παραίτηση του Υπουργού που έχουμε ακούσει από άλλα κόμματα? Δεν ξεμπερδεύει η κυβέρνηση με την απομάκρυνση κάποιων αξιωματούχων και το λέμε γιατί εμείς το είπαμε καθαρά, όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση των γεγονότων με νεκρούς, καταστροφές, τραυματίες δεν μπορούν να παραμένουν στη θέση τους και αυτό που λέμε συμπεριλαμβάνει και τους υπουργούς. Και τον υπουργό λοιπόν. Βεβαίως. Ήταν ένα στιγερό έγκλημα ενός νέου ανθρώπου, το οποίο θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Αυτό είναι, δηλαδή, και να βρούνε τους ενόχους, το έγκλημα έχει γίνει. Ο Μιχάλης δεν ξαναγυρίζει πίσω. Ναι. Άρα λοιπόν το θέμα της πρόληψης και το θέμα της αντιμετώπισης αυτών των φατριών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Κυρία Μανολάκου, τώρα ο χουλιγκανισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα ούτε από την χώρα μας αλλά ούτε από άλλες χώρες και έχουν εκφραστεί κατά καιρούς στην Ελλάδα διάφορες απόψεις όπως για παράδειγμα η κατάργηση των συνδέσμων οπαδών των ομάδων. Εσείς προέρχεστε από μια εκλογική περιφέρεια, τη Β' Πειραιά, που έχει βιώσει αρκετά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με συνδέσμους αλλά και με ακροδεξιά και ναζιστικά στοιχεία να παριστούν σε αυτές. Το έγκλημα η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έτσι δεν είναι. Ποια είναι η σχέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τους συνδέσμους των οπαδών? Εμείς το έχουμε πει καθαρά, οι σύνδεσμοι αυτοί πρέπει να καταργηθούν, τους ξέρουν, τους χρησιμοποιούν για τα δικά τους συμφέροντα, τα επιχειρηματικά και δεν πρέπει να υπάρξει καμία ανοχή. Δεν λέμε κάτι καινούριο,
λέμε αυτό που ισχύει σήμερα. Και μπορεί ο χουλιγκανισμός να υπάρχει σε όλα τα κράτη, τα καπιταλιστικά, γιατί του συμφέρει να τα να αναπτύσσουν, αλλά το κάθε κράτος και η κάθε κυβέρνηση μπορεί να πάρει μέρος, μπορεί να πάρει τα μέτρα της. Εάν το θέλει. Εδώ τι είδαμε, μία ανοχή στην κυριολεξία και μετά μία υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Τίθεται λοιπόν ξανά θέμα πολιτικής βούλησης. Κύριε Μανολάκου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Αυτή η πολιτική, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και εγώ και το λέμε καθαρά. Αυτή είναι η πολιτική που οπλίζει τα χέρια των δολοφόνων φασιστών. Η ανοχή στη δράση τους. Το κρατάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.